Με αφορμή τις φετινές καταστροφικές πυρκαγιές και την καταστροφή ενός πολύ σημαντικού πνεύμονα του δάσους της Δαδιάς, συνεχίζουμε το playlist του καναλιού «Απόψεις, θέσεις και γνώμες» και πιο συγκεκριμένα τη θεματική ενότητα «Περιβάλλον, φύση, ζωή και οικολογία» που αφορά την έκθεση του Λυκείου. Σύμφωνα με τον καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημητρακόπουλο, για όσους είδαν το δάσος της Δαδιάς δεν θα το ξαναδούν και για μας που δεν προλάβαμε φαίνεται πως δεν θα προλάβουμε να το δούμε. Θα πρέπει φρονώ να συμφωνήσουμε με την άποψή του ότι είναι αναγκαίο να συσταθεί ένας ενιαίος φορέας δασοπυρόσβεσης στον οποίο να συμμετέχουν από κοινού ο ΤΑΜ, το πυροσβεστικό σώμα και οι δασοπυροσβέστες, οι οποίοι εφόσον προετοιμάζονται όλο το χειμώνα έπρεπε να επιχειρούν. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν και αντιπυρικές ζώνες. Είναι κρίμα να χάνονται έτσι οι πνεύμονες της γης. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη άποψη, θέση ή γνώμη, η οποία ανήκει στον Γιώργο Γραμματικάκη. Η περιβαλλοντική κρίση είναι σε πρωτογενές επίπεδο κρίση του σύγχρονου πολιτισμού και των αξιών του. Αυτό που χρειάζεται συνεπώς είναι να αμφισβητηθεί η ίδια η έννοια της πρόοδου και η μονομέρεια της πρακτικής της, διότι η πρόοδος μέχρι τώρα περίπου ταυτίζεται με τα τεχνολογικά αγαθά και τη βελτίωση των οικονομικών παραμέτρων. Ελάχιστα αναφέρεται σε ποιοτικές παραμέτρους, στην αρμονική ισορροπία του ανθρώπου με το περιβάλλον του, σε αυτόν καθεαυτό τον εσωτερικό άνθρωπο και στην ανάγκη του να υπάρξει με τους άλλους, αναφέρει ο αγαπητός Γιώργος Γραμματικάκης. Φαίνεται πως το μυστικό δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Το δεύτερο απόσπασμα προέρχεται από τον τύπο και πιο συγκεκριμένα από την εφημερίδα Καθημερινή. Είναι γεγονός ότι ο πλανήτης δεν σηκώνει τέτοια κατανάλωση, δεν αντέχει τόση άλογη επέμβαση. Η πρόκληση του 21ου αιώνα λοιπόν θα πρέπει να είναι πρώτα-πρώτα ο επαναπροσδιορισμός του όρου ανάπτυξη, γεγονός που προϋποθέτει ισχυρή πολιτική βούληση σε παγκόσμιο επίπεδο. Έπειτα, η διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης μέσα από μια αποτελεσματική, βιωματική, περιβαλλοντική εκπαίδευση, που δεν θα αγγίζει μόνο τη λογική, αλλά κυρίως το συναίσθημα των νέων. Τέλος, ο καθένας από εμάς πρέπει να ξεκινήσει τη δική του πράσινη επανάσταση. Εσάς, ποια είναι η δική σας πράσινη επανάσταση? Το πιο απλό, κάνετε ανακύκλωση. Η επόμενη άποψη, θέση, γνώμη, ανήκει στον Αντώνη Καρακούση. Ο παγκόσμιος χαρακτήρας του οικολογικού προβλήματος και τα ποικίλα δεινά που επισορεύει μαρτυρεί ότι η φύση συναρτάται με την πολιτιστική κληρονομιά. Τα πάντα βρίσκονται σε μια πλανητική διάσταση. Η επόμενη φράση ανήκει στους Αλέξανδρο Γεωργόπουλο και Ελισάβετ Τσαλίκη. Το περιβαλλοντικό ήθος περιλαμβάνει 4 διαφορετικής ποιότητας συμφέροντα. Το ατομικό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον των επόμενων γενεών και το συμφέρον της φύσης. Και αφήνω ίσως τελευταία για μένα, κατά τη γνώμη μου, την κορονίδα των απόψεων φράσεων που έχω για απόψε και αφορούν την ενότητα του περιβάλλοντος, τη θεματική ενότητα του περιβάλλοντος για την έκθεση του Λυκείου. Η φράση αυτή ανήκει στον Κρίστοφερ Στόουν. «Μιλώ σοβαρά όταν προτείνω να απονείμουμε δικαιώματα στα δάση, στους ωκεανούς, στα ποτάμια και στα άλλα φυσικά αντικείμενα, στην πραγματικότητα, στο φυσικό περιβάλλον ως σύνολο. Κατά την άποψή μου, απονέμοντας δικαιώματα στα δάση, οριοθετήσαμε τις ζώνες Natura. Όμως νομίζω πως αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να τους απονείμουμε και άλλα δικαιώματα». Στο επόμενο βίντεο θα ασχοληθούμε με την επόμενη θεματική ενότητα με τίτλο «Εργασία επάγγελμα, επαγγελματικός προσανατολισμός, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, ανεργία και εξειδίκευση». Θα ασχοληθούμε με απόψεις, θέσεις και γνώμες του Παπανούτσου, Κωστάκου, Καργάκου και με διάφορες άλλες απόψεις από τον τύπο, δηλαδή από τις εφημερίδες.